Ε, αισθάνομαι λίγο δύσκολα γιατί σε σχέση με τους προηγούμενους ομιλητές εγώ αντιμετώπισα πάρα πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου. Ε, αναφερόμαστε σε ένα έργο που ανέλαβα να το υλοποιήσουν οι δικηγορικοί συλλογοί της χώρας προεξέχοντος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών. Το έργο ε, ...αφορά την οργάνωση της προδικασίας ε, στα δικαστήρια. Η σημαντικότητα του έργου, όπως και τον έργο της δικαιοσύνης... ...προσδιορίζεται από τους αριθμούς που και εδώ οι αριθμοί δυστυχώς ευημερούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης... ...το πρώτο εξάμεινο του 2013 έχουν κατατεθεί συνολικά 401.482... Ε, υποθέσεις. Έχουν νεοεισαχθεί στο, στα δικαστήρια της χώρας και αναφέρομαι μόνο στα πολιτικά και, ποινικά, και, στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια όχι στα ποινικά που οι υποθέσεις είναι πολύ περισσότερες. Κάθε υπόθεση έχει τουλάχιστον δύο εμπλεκόμενους τον ενάγων και τον εναγόμενο. Ετησίως στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια οι υποθέσεις υπερβαίνουν τις 800.000 με απλή λογική. Αυτό σημαίνει ότι αν, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, ο κύκλος ζωής μιας υπόθεσης είναι τρία έτη, που τέτοια τύχη, ε, ο αριθμός των ενεργών υποθέσεων είναι γιγαντιαίος για τα ελληνικά δεδομένα. Θα πρέπει, λοιπόν, το ζήτημα του εξυγχρονισμού, της δικαιοσύνης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ποσότητα των δεδομένων, των πληροφοριών, να προταχθεί, να μπει πρώτο στη τάξη. Στην ανάπτυξη του έργου που ξεκίνησε με η, την οργάνωση της προδικασίας, δηλαδή των διαδικασιών, πριν στάσει μια υπόθεση στα δικαστήρια, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των Διεργών Συλλόγων Εθνικής Εμβέλειας. Η πρώτη δυσκολία. Το δεύτερο είναι η δημιουργία ενό εξωστρεφού πληροφοριακού συστήματο, ικανού ε, να παρέχει υπηρεσίε και πληροφορίε ε, στου νομικού παραστάτε και στου του, στου πολίτε δηλαδή. Και αποτελεί το πρώτο καθοριστικό έργο για την ανάπτυξη τη ηλεκτρονική δικαιοσύνη στη χώρα μα και συνδέεται με όλα τα θεμελιώδη έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Πρωτίστω, με αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα, καθώ και με το έργο τη ε, οργάνωση. Ρωή διοικητική διαδικασία που διαχειρίζεται το ΣΤΕ. Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διαλειτουργεί από τη φύση του με όλα τα ελληνικά δικαστήρια. Τα ασφαλιστικά ταμεία, το ευρωπαϊκό Δικαιϊκό σύστημα, την Ένωση των Δικηγόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Απαιτεί οργάνωση του Μητρώου των Δικηγορικών Συλλόγων, έτσι ώστε κάθε στιγμή να υπάρχει η ικανότητα του συστήματος να δίνει αρμοδιότητες, να προσδιορίζει μάλλον την αρμοδιότητα και την εξοδότηση που έχει ένας δικηγόρος για την εκπροσώπησή του. οι δικηγορικοί σύλλογοι να παρέχουν υψηλέ υπηρεσίε προς τα μέλη τους. Τέλος, σαν βασικό στοιχείο του έργου ήταν η οργάνωση όλης της ροής της προδικασίας, ε, υποστήριξη των αρμοδιοτήτων, των δικηγορικών συλλόγων και των μελών του. Ειδικότερα για την ενιαία κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων, εγγράφων και σχετικών εγγράφων που συνδέονται με υποθέσει, αιτήσει, παρετήσει κτλ. Ε, των νομικών παραστατών, των εντολέων δηλαδή των πολιτών, ε, προ τα δικαστήρια. Καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ε, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα τη κάθε υπόθεση. Έκδοση κάθε τύπου γραμματείου. Για πρώτη φορά αποϊλοποίηση των ενσύμων ε, ε, που επικολούνται στα διάφορα έγγραφα. Online εξυπηρέτηση των δικηγόρων στις συναλλαγές του τόσο με τα δικαστήρια όσο και με τους συλλόγους τους. Και τελευταίο, η ισότιμη ικανότητα και συμμετοχή των δικηγορικών συλλόγων στο έργο έτσι ώστε ο κάθε συλλόγος να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του ανεξάρτητα από το μέγεθος, την οικονομική του ισχύ ή τη δύναμή του. Για την ιστορία δύο πράγματα. Το έργο ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια περίπου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαγωνιστική τον Δεκέμβριο του 2012, οπότε και υπογράφηκε σύμβαση. Και στη συνέχεια, είμαστε στην τελική φάση υλοποίησης του έργου. Συνολικά, η προετοιμασία του έργου και η διαγωνιστική διαδικασία σπάζοντας κάθε όριο από ό,τι θα ακούσει, έφτασε τους 30 μήνες. Ενώ η υλοποίηση του έργου, τους 13. Υπάρχει μια ανισομέρεια. Και δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δικό μας έργο. Θα το πω. Θα το πω. Και αυτό θα αναφερθώ. Για την υλοποίηση του έργου υπήρχαν μια σειρά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν και πριν και κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα, το πρώτο ήταν η θεσμική θωράκιση του έργου, δεν υπήρχε δηλαδή νομικό πλαίσιο για να μπορέσει να λειτουργήσει ε, όλο αυτό το σύστημα. Εκδόθηκαν λοιπόν με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνη, οφείλουμε να πούμε, και με, τη δική, και με τη συμμετοχή των δικηγορικών συλλόγων, τρία προεδρικά διατάγματα. Ένα το 2012 που αφορούσε την ηλεκτρονική κατάθεση στα πολιτικά δικαστήρια, εισαγωγικών δικογράφων. Και δύο το 2013. Το ένα αφορούσε την κατάθεση δικογράφων στα, πολι... στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο Επικρατείας Και το άλλο ε, πρόσφατα τον Νοέμβριο ε, ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων στα πολιτικά δικαστήρια της χώρας. Επίση έπρεπε να αντιμετωπιστεί και θεσμικά το ζήτημα τη απολοποίηση των ενσύμων. Δημοσιεύθηκε λοιπόν κοινή υπουργική απόφαση, Υπουργείου Δικαιοσύνη, Οικονομικών και Εργασία και όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων, που διασφάλιζε ε, την ε, απολοποίηση των ενσύμων. Είναι η συγκεκριμένη οικία. Ένα λοιπόν ζήτημα λύθηκε. Ένα δεύτερο ζήτημα υπήρχαν σοβαρά ζητήματα οργανωσιακά και ζητήματα γραφειοκρατίας. Το έργο ε, επέβαλε από τη φύση του ριζικές αλλαγές ε, και στις αντιλήψεις και στην οργάνωση τόσο των δικαιωρικών συλλόγων σαν φορέων όσο και των φορέων διαλειτουργικότητα. Υπήρξε στεναρή αντίσταση έως και λυσαλέα στην ανάπτυξη του έργου. <χε> Υπήρχε αντίσταση από τις δυνάμεις της γραφειοκρατίας οι οποίες ε, βολευόταν με την επανα επαναλαμβανόμενη γραφειοκρατία που υπήρχε στην κάθε λειτουργία της δικαιοσύνης. Ε, επίσης, υπήρχαν ιδιαίτερε δυσκολίε λόγω της συντεχνη... των συντεχνιακών απόψεων, ε, των φοβιών, της ανομοιογένειας των φορέων υλοποίηση κτλ. Μπόρεσαν αυτά να αντιμετωπιστούν, διασφαλίζοντας από τη μια την ενιαία οργάνωση τη προδικασία σε εθνικό επίπεδο και από την άλλη τη διατήρηση της αυτοτέλεια του κάθε δικηγορικού συλλόγου και του κάθε φορέα υλοποίησης ε, ω νομικού προσώπου. Μέσα από αυτό το έργο είναι αρκετά δύσκολο αυτό ο συγκερασμό. Το έργο έπρεπε να υποστηρίξει ζητήματα εξωστρέφεια. Δεν φτιάχτηκε για τον εαυτό του, αλλά για να παρέχει υπηρεσίε ε, προς τα μέλη του. Εξωστρέφεια που δεν οφειλόταν μόνο στην ίδια του την ανάπτυξη αλλά είχε ανάγκη να διαλειτουργήσει και με άλλα συστήματα ιδιαίτερα κλειστά για να μπορεί να πάρει πληροφορία και να τη δώσει στους νομικούς ή στους εντολίστους όπως αυτά είναι στα δικαστήρια. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Το πληροφοριακό σύστημα θα λειτουργεί εντό ολίγου 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες τη βδομάδα. Εκτός από το Συμβόλιο Επικρατείας, τα άλλα πληροφοριακά συστήματα των δικαστηρίων λειτουργούν πέντε ημέρες τη βδομάδα από τις 9 μέχρι τις 2. Ευτυχώ το Υπουργείο Δικαιοσύνη και πάλι θα προχωρήσει σε θεσμοθέτηση, σε θεσμική αντιμετώπιση του προβλήματο του ωραρίου λειτουργίας, ηλεκτρονική λειτουργία τη πληροφορική. Έχουμε προβλήματα διαλειτουργικότητα. Εσεί δεν ξέρω αν είχατε. Εμεί Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά. Ε, οφείλω να πω ότι δεν ήταν λόγω δυσκολία. Δηλαδή, παραδείγματο, χάρη με τι τράπεζε, η διαλειτουργικότητα για να την εξασφαλίσουμε, γιατί υπάρχει κανό στελεχικό δυναμικό από κάθε πλευρά, κάναμε περίπου μία μέρα με δύο. Για να υπάρχει απάντηση σε ένα αίτημα του Διοικητικού Συλλόγου σε ένα δικαστήριο τη Ολομέλεια, μπορούσε να κάνει και τρει μήνε. Ε, Ευτυχώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία πριν ξεκινήσει το έργο τη διαλειτουργικότητα και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχει εξασφαλιστεί σήμερα η διαλειτουργικότητα με τα δικαστήρια. Αλλιώ δεν θα είχαμε πετύχει, αν ξεκινάει μαζί με το έργο, η διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν, υπή, υπάρχει άρνηση φορέων δια, για να διαλειτουργήσουν. Παραδείγματο χάρη το Εθνικό Υπογραφείο για μια φορά ακόμη, παρόλο την Republic, αρνείται να διαλειτουργήσει με συστήματα που έχουν ανάγκη την πληροφορία του. Παραδείγματο χάρη, οποιαδήποτε διοικητική μεταβολή ενό δικηγόρου, ενό νομικού, ενό δικαστικού λειτουργού καταχωρείται στο ΦΕΚ. Και τότε έχει αξία. Έχει πεδίο εφαρμογή. Ε, αν αυτή η πληροφορία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προαγωγή, δεν υπάρχει μετάθεση, δεν υπάρχει διορισμό, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό λοιπόν καλείται το... οι νομικοί να πηγαίνουν να προσφεύγουν στο ΦΕΚ, να το αναζητούν κάθε μέρα αν δημοσιεύτηκε ή όχι κάτι που τους αφορά για να το στείλουν να το φέρουν στο, στο φορέα τους. και βέβαια υπάρχουν και προβλήματα όσον αφορά το διαφορετικό επίπεδο οργάνωσης των φορέων διαλειτουργικότητας. Παραδείγματος χάρη, άλλοι φορείς δουλεύουν με καταλόγους, με καταστάσεις. άλλοι με υψηλά εργαλεία πληροφορική. με όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν και να μπορέσει να δουλέψει το όλο σύστημα της διαλειτουργικότητας. Θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει. Από το επίπεδο του Ερμή και των ψηφιακών υπογραφών έω την έκδοση καταλόγων και καταστάσεων για ενημέρωση του ΤΑΚΔΙΚ, μια και δεν έχει μηχανογράφηση. Ένα τελευταίο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, ήταν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη χρήση του συστήματο από του χρήστε. Δηλαδή, σε όλο του το εύρο. Ο χρήστη, ο, ο νομικό ή ο δικηγόρο ή οποιοδήποτε μπαίνει στο σύστημα να μπορεί να κάνει χρήση και στα ζητήματα που αφορούν την δοσοληψία του με το σύλλογο, αλλά και σε πιο σύνθετα ζητήματα όπω η κατάθεση δικογράφου. Η κατάθεση δικογράφου απαιτεί χρήση σκληρή ψηφιακή υπογραφή. Άρα έπρεπε να δημιουργηθεί υποδομή ε, και να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι χρήστε ψηφιακέ υπογραφέ. Ήδη 3.000 δικηγόροι έχουν εγκαταστήσει στο, έχουν πάρει μάλλον το USB token και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου καθώς επίσης και να υπογράφουν ψηφιακά τα εγγραφά τους δεν είναι εύκολη διαδικασία γιατί τα προβλήματα που συναντήσαμε ε, και με τον Ερμή και για να ομαλοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα ήταν ε, δύσκολα. ο Σύλλογος έφτιαξε δομή από 10 Στελέχη, δικηγόρου και πληροφορικού ανέπτυξε, ανέπτυξε εφαρμογέ διαλειτουργικότητα με το ΕΡΜΗ, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και να μπορεί να παράγει περίπου 40 έω 50 ψηφιακέ υπογραφέ τη μέρα για να φτάσει μέχρι σήμερα σε αυτό το νούμερο των δικηγόρων που έχουν ψηφιακή υπογραφή. Αυτό, βέβαια, σιγά σιγά επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Ένα σύλλογο μετά τον άλλον ξεκινάει τη διαδικασία τη αποκτήσης για τα μέλη των ψηφιακών υπογράφων. Άρα δημιουργήθηκε, υπήρξε μάλλον η αντιμετώπιση στο σύνολό τους περί σχεδόν όλων το, αυτών των προβλημάτων και έτσι νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον στην ολοκλήρωση του, του έργου. Ενό έργου που περιλαμβάνει δύο στοιχεία, δύο ε, ενότητες. Ένα αφορά το public system, δηλαδή υπηρεσίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνη για τους πολίτες και ένα δεύτερο σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τη διαφατρυμμένη πρό, πρόσβαση Νομικών δικηγόρων, φορέων διαλειτουργικότητα στο σύστημα ώστε να πάρουν ή να έχουν όλη την πληροφορία ή να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειε που απαιτείται. Θα φύγω από το πόρταλ, θα το δείτε σε πολύ σύντομο διάστημα. Μπορείτε να το δείτε και από τώρα βέβαια. Είναι το portal.olomelia.gr, που έχει μια σειρά από υπηρεσίε στο σύστημα. Ε, σε αυτό το πόρταλ υπάρχει και άλλη μια υπηρεσία που λέγεται Find the Lawyers. Είναι μια ε, ε, ε εναρμόνιση των Ελλήνων δικηγόρων με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Περίπου δηλαδή το 1 εκατομμύριο δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν δημιουργήσει μέσω της SMB, του συλλογικού τους δηλαδή φορέα, ε, μια ισχυρή δομή, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης να αναζητεί ένα δικηγόρο μια χώρα και μια άλλη χώρα για να υποστηρίξει σε ζητήματα που τον αφορούν. Αυτή η εφαρμογή έχει και δυνατότητε να μπαίνει ο δικηγόρο να καταχωρεί στοιχεία που αφορούν την ειδικότητα ή την περιοχή δραστηριότητά του καθώ και τι ξένε γλώσσε, πράγματα χρήσιμα για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το Find a Lawyer 2 που ταυτίζεται ουσιαστικά έχει την ίδια αρχιτεκτονική και λογική με τη δική μας αρχιτεκτονική. Δηλαδή, ένας που προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το της Ευρωπαϊκ... σε ένα δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτάει τη ΣΕΣΕΜΠ, η ΣΕΣΕΜΠ δρομολογεί το ερώτημα στο δικαιωρικό Σύλλογο και ο Δικηγορικό Σύλλογο απαντάει αν ο ετών σε ένα δικαστήριο είναι όντω δικηγόρο, έχει την αρμοδιότητα να το κάνει και αν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή. Εάν απαντήσει θετικά ο Δικηγορικό Σύλλογο, συνεχίζει ο δικηγόρο την δουλειά του στο δικαστήριο. Αυτά οι διαδρομέ μπορεί να φαίνονται μεγάλε, αλλά είναι, τελικά γίνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να μην σταθώ. υπήρξε απόλυτη οργάνωση των μητρώων των Δικηγορικών Συλλόγων, Η ε, εισαγωγή, αποσφαλμάτωση. Δημιουργήθηκε ένα ουσιαστικά ενιαίο και ταυτόχρονα διακριτό Μητρό για όλου του Δικηγορικού Συλλόγου τη χώρα, με σύνθετε φόρμε. Είναι ιδιαίτερα σύνδετε οι εφαρμογέ, γιατί πρέπει να παρακολουθείς τις διοικητικέ και υπηρεσιακέ μεταβολές του κάθε ε, δικηγόρου, ώστε ανά πάσα στιγμή να ξέρει αν έχει την αρμοδιότητα και την εξοδότηση, σύμφωνα με το ε, νομοθετικό πλαίσιο, να ασκήσει τα καθήκοντά του ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ε, διοικητική ή δικαστική προς το δικαστήριο. Ε, θα φύγω σύντομα από εδώ. Ο βασικό στόχο όλη τη εφαρμογή όσον αφορά του δικηγόρου είναι ότι ο δικηγόρο μπορεί να κάνει με φυσική παρουσία να μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Ε, και το δεύτερο ε, στοιχείο τη εφαρμογή ε, είναι οι δικηγορικοί σύλλογοι να μπορούν σταδιακά ή άμεσα αν το θέλουν να καταργήσουν κάθε έντυπο που χρησιμοποιούν και να αντικατασταθεί ηλεκτρονικά με τα, ε, με τα ηλεκτρονικά έντυπα. Φανταστείτε ένας δικηγόρος, ένας πολίτης της Σαντορίνης, της Πάρου, ε, προσφεύγει στο δικηγόρο της Πάρου, ο δικηγόρος της Πάρου υποβάλλει ηλεκτρονικά το δικόγραφο στο πρωτοδικείο Αθηνών, στο πρωτοδικείο συγγνώμη, Σύρου, και ταυτόχρονα ενημερώνεται το ασφαλιστικό ταμείο του ΕΤΑ, το ΤΑΓΔΙΚ, ο δικηγορικός σύλλογος της Σύρου, για αυτή τη δοσοληψία η οποία βέβαια γίνεται αφού ενδιάμεσα, ενδιάμεσα μεσολαβεί και η, η τραπεζική συναλλαγή. Αυτά είναι χοντρικά γύρω από το πληροφοριακό σύστημα και τις ωφέλειες οι οποίες προκύπτουν. Θεωρώ δε ότι με, τη, με το νέο έργο που εξαγγέλθηκε τώρα έχετε και κουμπώνει όλη αυτή η διαδικασία και φτάνει μέχρι το ε, τέλος της. Οι ωφέλειες που προκύπτουν είναι φανερές σε όλους υπάρχει πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά βέβαια και την αποειλοποίηση των ενσύμων. Κάθε δηλαδή ουρίτσα που κολλάει ο δικηγόρο στο ένσημό του αυτή πλέον αποειλοποιείται, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Αυτό έχει σαν συνέπεια από τη μια να καταργηθούν οι ουρέ, όπω έλεγε ένα δικηγόρο, το βρήκα στα ταμεία και οι ουρίτσε στα βιβλιάρια του. Έτσι. Ε, Περιγράφεται όλη η διαδικασία, μια πολύ σύνθετη διαδικασία αρμοδιοτήτων και ρόλων τόσο των δικαιωρικών συλλόγων όσο και των δικηγόρων στην ηλεκτρονική κατάθεση έγγραφων και δικογράφων, μια και είναι η πιο δύσκολη διαδικασία σε όλο αυτό το εγχείρημα. Και ουσιαστικά οι ωφέλειε οι οποίε προκύπτουν τόσο για τη δικαιοσύνη, όσο για του δικηγόρου, όσο για του πολίτε, όσο για τι υπηρεσίε τη δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ ισχυρέ και σημαντικέ. Δεν θα μείνω άλλο σε αυτό. Υπάρχουν online υπηρεσίε προ κάθε κατεύθυνση, προς τους δικηγορικού συλλόγου, του δικηγόρου. και επίση θα ήθελα να πω ότι ένα πολύ σημαντικό μέρο του έργου είναι η διαλειτουργικότητα του έργου. Ε, αυτή τη στιγμή το έργο θα πρέπει να διαλειτουργεί με 404 δικαστήρια τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και τα αθλητικά δικαστήρια, τα δικαστήρια σημάτων ή στρατοδικεία, θα πρέπει να διαλειτουργεί και διαλειτουργεί, όχι θα πρέπει, με τα ασφαλιστικά ταμεία, το Εθνικό Τυπογραφείο που δυστυχώ είμαστε ακόμα αποκτισμένοι, το Υπουργείο Δικαιοσύνη και το ΤΑΚΔΙΚ ή τι υπηρεσίε τη τι του Υπουργείου Δικαιοσύνη, θα πρέπει να διαλειτουργεί με το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων, με το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ελεκτρονική Διακυβέρνηση για τα ψηφιακά πιστοποιητικά, Δηλαδή, σχεδόν με το σύνολο όλων των διαδικασιών. Πιστεύω και το ΡΟΟ, ε, σε κάθε ε, δικαστήριο σε κάθε ένα από αυτούς τους φορείς. Θεωρώ ότι αυτό το έχουμε πετύχει. Μάλιστα, δε κάθε ένας από τους φορείς διαλειτουργικότητας μπαίνει σε ένα πληροφοριακό σύστημα, σε ένα γραφικό περιβάλλον web και μπορεί να αντλήσει ό,τι πληροφορία τον αφορά. Με απόλυτη διάβια διαφάνεια είτε οικονομική συναλλαγή είτε διαχειριστική διοικητική ε, συναλλαγή. Τέλος, όσον αφορά το έργο μάλλον σας έχω φάει το χρόνο ε, στο έργο αυτό εντάχθηκε το νομικό συμβούλιο του κράτους δηλαδή θα το χρησιμοποιήσει για την ηλεκτρονική κατάθεση των αγωγών του, των υποθέσεων του δημοσίου στο σύστημα ε, δεύτερον το σύστημα αυτό της ταυτοποίησης του δικηγόρου χρησιμοποιείται πλέον και για την παρακολούθηση ροής δικογράφου στα μηχανογραφημένα δικαστήρια, όπως είναι στο Πρωτοδικείο Αθήνας και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης. Φαντάζομαι να επεκταθεί και στους υπόλοιπου χώρους. Και τέλος, ε, μέσα από αυτό το έργο δημιουργήθηκε και ένα πόρταλ ε, εκπαιδευτικό, εξαιρετικά δύσκολο σαν σχήμα, διότι επειδή περιέχει οικονομικές συναλλαγές, ε, πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση, ε, ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά τελικά το καταφέραμε και σε συνεργασία με τα πιστοτικά ιδρύματα να έχουμε και ένα εικονικό περιβάλλον, ε, εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον των ε, δικηγόρων για την εκπαίδευσή τους. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι σε σχέση με τους δικηγόρους θα ήθελα, όσον αφορά την ψηφιακή σύγκληση, αυτές τις δομές, τις αρχές να λειτουργούν περισσότερο προληπτικά και βοηθητικά σε εμά και όχι καταστατικά. Ε, καθώς επίσης θεωρώ ότι τέτοια έργα με διαλειτουργικότητα δεν μπορεί στις Επιτροπές να συμμετέχει μόνο ο Φορέας Συλλοποίησης. Δηλαδή στο δικό μου το έργο ένιωσα την ανάγκη ότι θα έπρεπε να είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Στην ΕΠΕ έπρεπε να είναι εκπρόσωπος των, των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε σας σβούρε για να μαζέψουμε την πληροφορία, ενώ θα έπρεπε να είναι εντό των επιτροπών αυτών. Ευχαριστώ και συγγνώμη για